Που η οποία κοστίζει, Γιώργο, να σου πω, από 2 έως 3 ευρώ η μία, έτσι. Είναι επαναχρησιμοποιούμενος. Θέλω να μου πείτε τη διαφορά μεταξύ αυτής της μάσκας μίας χρήσης που έχετε στο φαρμακείο και γιατί δεν έχετε στο φαρμακείο τις υφασμάτινες. Οι υφασμάτινες δεν έχουν αποδείξει ακόμα τη χρησιμότητά τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον κορονοϊό. Ότι συγκρατούν δηλαδή τους ιούς και συγκεκριμένα τον κορονοϊό. Ενώ η χειρουργική μάσκα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελεσματική στο πρόβλημα αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ακόμα, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν εμπιστεύομαι τις υφασμάτινες μάσκες. Μέχρι να περάσουν από τις απαραίτητες διαδικασίες και τις πιστοποίησεις, αλλά και να αποδείξουν πραγματικά ότι μπορούν να χρησιμεύσουν κάτι, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι έως και επικίνδυνες, γιατί κάποιος νομίζει ότι ενώ στην ουσία δεν προστατεύεται καθόλου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα επιλέξουμε αλλά και στο πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Πώς θα φορέσουμε τη μάσκα και πώς θα μας δείξετε και λίγο. Και βεβαίως όχι με τον τρόπο που την έχω εγώ τώρα για να μιλήσουμε, αλλά η μάσκα η οποία φοριέται έτσι θα πρέπει να κλείσουμε εδώ πάνω κανονικά για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο εισαγωγής μικροβίων. Και μετά, αφού τη χρησιμοποιήσουμε, χωρίς να πιάσουμε καθόλου το προστινό μέρος, από τα πλαϊνά, από τα λαστιχάκια δηλαδή. Την αφαιρούμε. Την αφαιρούμε και τη βάζουμε σε μια σακούλα καλύτερα και την πετάμε για να μην υπάρξει διάδοση της ίωσης, εφόσον υπάρχει βέβαια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ακούσαμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.